Μεγάλη μέρα σήμερα για την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία της Πελοποννήσου. Έχουμε έρθει εδώ στην πλατεία Άρεως. Έχουμε καλέσει τα δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της Αρκαδίας, τα οποία αυτά τα έχουμε οργανώσει μαζί με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης τον κύριο Οικονομόπουλο. Και ήρθαμε εδώ, έχει έρθει από την Καλαμάτα τα παιδιά που είναι με μηχανές μπρέτ και μπαστούνι από το Σύλλογο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Αυτά τα παιδιά είναι με μειωμένη όραση και το ένα περπατάει τα παιδιά με όδευση με μπαστούνιου στους δρόμους αυτού στην όδευση. Η άλλη κοπέλα δείχνει με τις μηχανές μπρέιτ και είναι και η σχολή της Παράσκου εδώ πέρα μαζί με τις μηχανές όπου δείχνει στα παιδιά πώς μπορεί ένα άτομο να εργαστεί με την μηχανή μπρέιτ. Έχει ήρθει και το Πανεπιστήμιο, ο Αθλητικό Σωματείο του Πανεπιστημίου Σπάρτης με τα αμαξίδια, όπου τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο ένα το δημοτικό σχολείο και παίζουν μπάσκετ. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω όλους τους αυτινούς, να ευχαριστήσω τα παιδιά, τα σχολεία που ήρθαν εδώ πέρα σήμερα και παρακολουθήσανε αυτές τα βιωματικά σεμινάρια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο ΑΜΕΑ Αρκαδίας που είναι παρόν, τον Σύλλογο ΑΜΕΑ Κορινθίας που είναι παρόν και τον Σύλλογο ΑΜΕΑ Λακωνίας. Δεν μπορήκαν όλα τα σωματεία να έρθουν γιατί λόγω της ζέστης σήμερα και από ό,τι βλέπετε είναι και η μέρα σήμερα εργάσιμη. Ξεκινήσαμε, κάναμε την όδευση τυφλών, ξεκινήσαμε εδώ τις μηχανές, ξεκινήσαμε με τα αμαξίδια, δείξανε τα παιδιά του Πανεπιστημίου πώς μπορούν να κυκλοφορούν με τα αμαξίδια και αυτή τη στιγμή έχουν πάει να παίξουν μπάσκετ όπως σας είπα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τη σημερινή κάλυψη των εξόδων, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Τρίπολης ο οποίος μας παραχώρησε την πλατεία, μας είφερε εδώ και τις ωραίες ομπρέλες και τα τραπέζια, διότι δεν μπορούμε διαφορετικά να δουλέψουμε σήμερα και να κάνουμε αυτές τις ωραίες δράσεις, διότι θέλουμε να γίνουν δράσεις, θέλουμε να γίνονται δράσεις επί εμφανίσεις που λέω εγώ επάνω εδώ στην πλατεία για να μας βλέπει και ο κόσμος, να μας βλέπει η κοινωνία, διότι έτσι θα ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο ώστε να αγκαλιάσει και να αγαπήσει το άτομο με αναπηρία. Επίσης θέλω να πω ότι στην Ευρώπη τα σχολεία των ατόμων με αναπηρία είναι στο ίδιο σχολείο, προαπλήττονται στο ίδιο σχολείο, όπως καλή ώρα τους φέραμε εμείς εδώ πέρα σήμερα. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει ακόμη. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε για να μπορέσουμε τα παιδιά από μικρά, από το δημοτικό σχολείο που πηγαίνουν, να βλέπουν το άτομο με αναπηρία, να το κάνουν παρέα και να μπορέσουν να το αγαπήσουν, να το στηρίξουν, διότι είναι παιδιά δικά μας, είναι αδέρφια δικά τους, τους είπα. Έτσι θα μπορέσουμε να πορευτούμε και ετοιμαζόμαστε επιρετωδώς για να ξεκινήσουμε σε όλες τις δημοτικές ενότητες να κάνουμε τέτοιες δράσεις. Είτε έχουμε πρόταση από τον Δήμαρχο Σπάρτης, πρώτα ο Θεός λέει, το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσετε, η δράση θα γίνει στη Σπάρτη. Όλα αυτά που γίνονται, πρέπει να ξέρετε, είναι και μια παρακίνηση να ακούει ο ένας Δήμαρχος με τον άλλον για να μπορούν να μας καλούν να είναι δίπλα μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Είναι γεγονός ότι ο εκπαιδευτής που έχει έρθει από την Καλαμάτα, αυτός δεν βλέπει. Έχει το μπαστούνι του, δώσαμε μπαστούνια στα παιδιά εμείς, τους κλείσανε τα μάτια και συνεχίσανε την όδευση τυφλών και αυτά τα παιδιά. Έτσι για να μπορέσουν να μάθουν και πρέπει να ξέρετε ότι εξελίσσεται το αναπηρικό κίνημα, το εκπαιδευτικό, ώστε δηλαδή θέλουμε και τα παιδιά αυτά να μάθουν, διότι κάποια στιγμή και στα σχολεία θα μπουν μέσα και οι μηχανές μπρέιτ, θα μπουν μέσα και τα μπαστούνια για να μπορέσουν να προχωρούν στον δρόμο τους. Όπως έχω συναντήσει πολύ, δύο φορές, τρεις, μία κοπέλα πάει στο Πανεπιστήμιο από τον πύργο εδώ στην Τρίπολη και προχωράει με τον μπαστούνι της μέσα στην πόλη μόνη της. Αυτά θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό κάνουμε έκκληση στους δημάρχους να κάνουν τις πόλεις μας προσβάσιμες. Προσβάσιμες για τα ΑΜΕΑ, προσβάσιμον τουρισμό ζητάμε. Γιατί έτσι θα πετύχουμε και τα παιδιά να στηρίξουμε, αλλά να στηρίξουμε και την πόλη. Διαφέρουμε τουρισμό ΑΜΕΑ σε κάθε Δήμο. Και ζητάμε να κάνουμε δομές. Δομές ΑΜΕΑ, ΚΔΙΦ, στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση, διότι η παραπονούμενη μάνα περισσότερο και ο πατέρας, όλες, κάθε φορά μου κάνουν ερωτήσεις ότι πρόεδρε, όταν εμείς θα φύγουμε από τη ζωή αυτή, τι θα γίνει με τα παιδιά μας. Πιέζουμε σε κάθε κατεύθυνση τους δημάρχους να κάνουν στέγες για να μπορέσουν τα παιδιά μας να μείνουν μέσα και μιλάμε όχι για ιδρύματα, για στέγες. Καλύτερα είναι από το σπίτι τους. Και κάνω μία έκκληση ότι οι Δήμοι ας μπουν στα προγράμματα μέσα να μπορέσουν να κάνουν στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης όπως έκανε ο μοναδικός δήμαρχος στην Πελοπόννησο, ο Κώστας Τζούμης, και τον ευχαριστούμε.
Και για να κλείσουμε, βλέπουμε ότι και συνεισφορά σε αυτή την προσπάθειά σας έχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο παράρτημα Τρίπολης. Είναι γεγονός, κύριε Μουστόγιανη, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός της Τρίπολης πάντα σε κάθε δράση που κάνουμε είναι πάντα δίπλα μας, μας στηρίζει. Από ό,τι βλέπετε τώρα έχει μείνει εδώ και οι άλλοι πάνε γλυκά στο ένα το δημοτικό σχολείο όπου βοηθάνε τα παιδιά εδώ πέρα οτιδήποτε χρειαστούμε και τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου διότι είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει.